θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα ξεχωριστό θέμα που πρωταγωνιστές του θέματος είναι οι μαθητές γυμνασίου στην περιοχή του Καστελίου, σωστά? Του τμήματος Γ2. Ακριβώς. Τα παιδιά εκεί τι έκαναν? Δώρισαν τα χρήματα της εκδρομής που δεν θα πάνε λόγω πανδημίας και λόγω κορονοϊού. Έχουν ακυρωθεί τα πάντα βέβαια και καταλαβαίνουμε τους λόγους. Για ένα πολύ σημαντικό λόγο και σκοπό, Εύη. Πολύ σωστά. Στο χαμόγελο του παιδιού ήταν ένας φορέας. Το ποσό είναι πολύ μεγάλο και συγχαρητήρια στα παιδιά. Και βλέπουμε και δύο από τις πρωταγωνίστριες, από τους πρωταγωνιστές. Λουίζα Φραγιαδάκη και Ντίλα Πίτσα. Να σας καλησπερίσω και να πω βέβαια από όλη την ομάδα της εκπομπής ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λουίζα, να ξεκινήσω με σένα. Σίγουρα ήταν μία απόφαση όλων των συμμαθητών, σωστά? Ναι, ναι, όλοι. Όλοι. Αφορά την εφετινή εκδρομή που δεν πήγατε? Ναι, τη τρίτη γυμνασίου που είναι καθιερωμένη εκδρομή. Καθιερωμένη εκδρομή. Ενώ μπορούσατε να μην μαζέψετε χρήματα από τη στιγμή που δεν γίνεται η εκδρομή, αυτό καταλαβαίνω εγώ, πήρατε μία πολύ σημαντική απόφαση. Η οποία, Λουίζα, αναφορικά με την απόφαση, τι απόφαση είναι αυτή, για πες μας περισσότερα. Αποφασίσαμε, μιας και δεν θα πάμε εκδρομή λόγω της πανδημίας, να δωρήσουμε τα λεφτά που είχαμε συγκεντρώσει σε δύο, στο χαμόγελο του παιδιού και στη Φλόγα. Ναι. Ναι, σε δύο οργανισμούς λοιπόν, 600 ευρώ, σε δύο οργανισμούς, σε δύο συλλόγους που στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Πήρατε λοιπόν την απόφαση 600 ευρώ να κατευθυνθούν εκεί. Λουίζα, μαζεύατε από την πρώτη γυμνασίου τα χρήματα αυτά έτσι με σκοπό να πάτε φέτος στην εκδρομή σας? Ναι, ναι. Δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου μαζεύατε τα χρήματα για να πάνε στην τρίτη γυμνασίου τα παιδιά την εκδρομή και ήρθε η πανδημία, τους τα χάλασε. Αλλά θέλω να μου πεις, Ντίλα, να περάσουμε στην Ντίλα τώρα, πώς νιώθει ένας μαθητής γυμνασίου που προχωρά σε αυτή την πράξη? Νιώθει γεμάτος? Τι συναισθήματα βγαίνουν από μέσα του? Νιώθω με χαρά και μας άρεσε που κάναμε. Και γενικά σκεφτήκαμε όλη η τάξη και συμφωνήσαμε και το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Ναι. Έτσι για να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα, να μην το καθυστερήσουμε. Δηλαδή, Λουίζα, το αίσθημα της απογοήτευσης που δεν θα πάτε εκδρομή φέτος? Ναι, προφανώς και απογοητευτήκαμε, αλλά εντάξει, θα πάμε στο λίγο πιο. Οι γονείς σας πώς το πήραν αυτό, Ντίλα, οι γονείς σας πώς αντέδρασαν? Δεν είχαν θέμα, συμφώνησαν μαζί μας, γιατί ήταν μια καλή πράξη που κάναμε, αυτά. Και λογικά φαντάζομαι ότι και οι καθηγητές σας ήταν σύμμαχοι, ήταν βοηθοί σας, έτσι? Ναι, βοήθησαν και όλα, μας βοήθησε η κυρία Ρίτα. Την ευχαριστούμε πολύ. Και σίγουρα θα επαναληφθούν και άλλες πράξεις, Λουίζα. Είστε παιδιά μαθητές τρίτης γυμνασίου, έρχεται και το Λύκειο μπροστά, όπως είπες πολύ σωστά. Εκδρομές θα πάτε δεκάδες, εκατοντάδες στην ζωή σας. Και μακάρι ωστόσο κάτω από διαφορετικές συνθήκες να ξαναβοηθήσετε αυτά τα παιδιά. Συμφωνείς? Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν πειράζει, μία ατυχία, δεν πήγατε εκδρομή. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλές εκδρομές στο μέλλον. Ντίλα, τα παιδιά του υπόλοιπου σχολείου παρακινήθηκαν από τη δική σας κίνηση? Σας είπαν ότι και εκείνοι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ανάλογο? Χάρηκαν με αυτή την κίνηση. Αλλά μας είπαν μπράβο, συγχαρητήρια και αυτά. Επικοινώνησαν, Λουίζα, οι άνθρωποι από το χαμόγελο του παιδιού και από την Φλόγα μαζί σας? Τι σας απάντησαν, τι σας είπαν? Ναι, μας επικοινώνησαν μαζί μας και μας ζήτησαν και φωτογραφία της τάξης και μας πήραν τηλέφωνο να μας συγχαρούν. Ένα ποσό 600 ευρώ βέβαια, ένα μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό. Το οποίο από το υστέρημά τους πολλές οικογένειες υποθέτω σε μια δύσκολη συγκυρία συγκέντρωσαν για να πάνε τα παιδιά εκδρομή. Ωστόσο
πηγαίνει σε αυτόν τον υπέροχο σκοπό και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, όχι μόνο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους ίδιους γονείς και οικογένειες. Καθώς πίσω από αυτά τα υπέροχα παιδιά κρύβονται υπέροχες οικογένειες. Λουίζα, το όνειρο μιας 15χρονης μαθήτριας σε καιρό πανδημίας το 2021, ποιο είναι? Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς και όλοι θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό. Ναι. Και ειδικά και η τάξη μας από τη στιγμή που δεν πήγαμε την εκδρομή, θέλουμε να το χαρούμε. Να το χαρείτε και δεν πειράζει. Πρώτη Λυκείου του χρόνου θα πάτε εκδρομή με το Λύκειο. Ντίλα, όνειρο, το δικό σου όνειρο ποιο είναι? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο, αλλά... Να φύγουμε αυτή την κατάσταση τη δύσκολη με την πανδημία. Ναι. Να τελειώσει όλο αυτό, να είμαστε όπως θέλα. Να έρθουμε σε επαφή ξανά, ναι. Να επικοινωνήσουμε, να βγάλουμε τις μάσκες. Και να πάμε εκδρομές. Και να πάμε πολλές εκδρομές. Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά τα υπέροχα χαμόγελα και τα υπέροχα παιδιά μπορεί να φορούν τη μάσκα, ωστόσο από πίσω κρύβεται ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Συγχαρητήρια και πάλι, εδώ είμαστε να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο γυμνάσιο εκεί, στο Καστέλι, στο τμήμα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Να είστε καλά και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είδατε ένα όμορφο, ένα ξεχωριστό θέμα. Μπράβο στα παιδιά. Δεν είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε αυτά τα θέματα, τα δυνατά Εντάξει, θέματα. Εντάξει, όταν οι μαθητές μπαίνουν στην πρώτη γυμνασίου, περιμένουν πώς και πώς να πάνε μια εκδρομή, μια τριήμερη στην τρίτη γυμνασίου. Και βέβαια, το ίδιο αντίστοιχα τα παιδιά του Λυκείου, έτσι. Και βέβαια η Εύη έδωσε και την είδηση ότι τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου. Ακριβώς. Από την πρώτη γυμνασίου μάζευαν τα χρήματα, ήρθε η τρίτη γυμνασίου. Και δεν μπορούν, να πάνε εκδρομή. Αλλά αυτό, αυτή την κίνηση, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα τη θυμούνται ακόμα περισσότερο και πολύ πιο έντονα από μια εκδρομή στην τρίτη γυμνασίου. Λοιπόν, το πρώτο μέρος το κλείνουμε.